Γεια και χαρά σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα, άλλο ένα podcast με Θωμά Ζάμπρα Ελπίζω πάρα πολύ να είστε όλοι καλά Και εσύ, και εσύ σήμερα που βγήκε από το stop και πήγες να με φας μία να τελειώνουμε με αυτή την άδικη ζωή Ακόμα και εσύ να είσαι καλά, ελπίζω Ελπίζω επίσης να μάθεις να οδηγάς κάποια στιγμή Αλλά ακόμα και για σένα τόσο μεγαλό ρε Ακόμα και για σένα είμαι σε φάση πάμε ρε, ζήστο Να είσαι καλά, να είσαι καλά κι εσύ. Και για αυτό το να είσαι καλά που πετάς στον πρώην ή στην πρώην που σου λέει δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ, δεν θέλω να κάνω και εσύ σε φάση να σε καλά ρε, εντάξει, εγώ, δε, εγώ με ψενιάζομαι ακόμα να είσαι καλά που το πετάς και λες να είσαι καλά με λόγια αλλά το κάτω κείμενο αυτό που λες πραγματικά είναι βρα γαμίσου εσύ τα δεν δηλαδή, λοιπόν, δηλαδή. όχι αυτό το να είσαι καλά, κανονικό να είσαι καλά. Καλά, πέρα από τα οδηγικά και αυτά, ρε παιδί μου, που είναι ψηλό στάνταρ, έχετε παρατηρήσει, είναι κάτι που παρατηρώ εγώ, πέφτω εγώ σε ειδικέ περιπτώσει. Έχετε παρατηρήσει ότι ο κόσμο στο δρόμο έχει τρελαθεί εντελώ. Ε, περνάτε, δηλαδή, στείλτε μου κάνα μήνυμα, περνάτε αυτό το πράγμα. Έχετε πολύ περίεργε διαδράσει στο δρόμο. Με σταματάει μια γιαγιά κοντά στον γκάζι και μου λέει, Θέλω να πάω στο τάδε μέρο. Δεν θυμάμαι τι μου είπε. Και της λέω Από εδώ δεξιά, ε, όλο ευθεία. Κάνει εκεί. Τη λέω: πως λέω να πάει. Και μου κάνει με νεύρα σχεδόν. Μου λέει: Πώ θα πάω εκεί. Κάνω σου πω: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, μην πα. Εμένα με ρώτησε που είναι και σου είπα: Δεν σε έστειλα εγώ να πας να μου πάρεις τα ρούχα που είχα αφήσει το καθαριστήριο. Ξέρω εγώ. Και, 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 τι, τι μου ξενερώνει, τι μου φωνάζει. Με μη σώσει και πα ποτέ, άμα δεν θε, μην πα. Εσύ με ρώτησε και εγώ σου είπα. Θα τι μαζί μου, εγώ νομίζω το τοποθέτησα εκεί μακριά να μην το φτάνει. γιατί το βλέπεις σήμερα. Τι, πω, καλά, εκεί το έβαλε αυτό. Δεν, δεν, δεν είμαι υπεύθυνο εγώ, ρε παιδί μου, για σένα. Δεν... Άκου μια ιδέα, μην πα εκεί. Πήγαινε, κατέβα, πάρε το τραμ, κατέβα στη θάλασσα, και Κάνε μια βόλτα εκεί στη θάλασσα, άμα θες Όπω κατέβαινα κάτω προ το σπίτι μου, στον δρόμο κάτω από το σπίτι μου ακριβώ, με σταματάει ένα με αυτοκίνητο. Ανοίγει το παράδρομο, λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Του λέω, ναι, εννοείται, πε μου. Μου λέει, τι είναι εδώ. Τώρα, εμεί είμαστε στο δρόμο του μεταξύ έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να απαντήσω στην ερώτηση δεν ξέρω από πόσο ειδικά ή γενικά θέλει να απαντήσω θέλει να του πω είμαστε στη γη είμαστε εδώ είναι πλανήτης γη ξέρω εγώ είναι ένας πλανήτης στο, στο Milky Way το γαλαξία θέλει να του πω είναι Ελλάδα εδώ είναι Αττική Φεόντα μάρι. δεν ξέρω εδώ είναι Σπάρτα δεν ξέρω προ τα που είναι η ερώτηση του. Λέω τι, τι εννοεί, του λέω δεν ξέρω τι, εδώ, εδώ, αυτό, εδώ, ε, αυτό έχουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο, αυτό το εδώ είναι. Ε, ξέρω, δεν σ' αρέσει, δεν φοβερό, συμφωνώ μαζί σου και εγώ, αλλά εδώ είναι αυτό. Είναι. Δηλαδή, εδώ, του λέω τι, τι θες συγκεκριμένα, μου λέει, Όχι, όχι, μου λέει αυτό ο δρόμο. Εδώ ποιο είναι, ωραία, πε πες κάτι, πε πού είμαι τώρα, πού πατάω αυτή τη στιγμή, ποιο δρόμο είναι αυτό, τι γειτονιά είναι, κάτι, τι, 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 τι με ρωτά, τι είναι εδώ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, τι, τι να σου πω. Του λέω: Αυτό ο δρόμο είναι ο τάδε δρόμο. Και λέει: Α, οκ, okay, οκ. Okay. Ξέρω εγώ okay, και έφυγε. Τώρα, τι πήρα από αυτή την πληροφορία, τι έμαθε με αυτό, ήταν καθαρή δημοσιογραφική περιέργεια. Ήθελε να μάθει το όνομα του δρόμου μου, φρέθηκε τυχαία. λέει, Α, ωραίο δρόμο αυτό. Τι βαρβάτο δρόμο. Μακάρι να ήξερα πώ τον λένε, ρε παιδί μου. Ελπίζω να τον βοήθησα τον άνθρωπο. Τουλάχιστον του είπα την αλήθεια. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρό, έκανα κάτι που εμένα μου φαινόταν και στην παρέα μου φαινόταν εξωφρενικά αστείο. Εξωφρενικά αστείο, ρε. Όχι, δηλαδή η απογείωση του χιούμορ. ό,τι έχω γράψει εδώ, ό,τι βίντεο έχω γράψει, ό,τι podcast έχω γράψει, ό,τι παράσταση έχω γράψει, ο χριατόρα μπροστά σε αυτό. Ερχόταν κόσμο, μα ρωτούσε πώ να πάμε σε ένα μέρο, έλεγε πώ να πάμε στο ζωολογικό κήπο, α πούμε, στα τρίκαλα. Αλλά... Του λέγαμε κάνα εδώ δεξιά, κάνε και αριστερά και του λέγαμε ψέματα, ρε, τον βγάζαμε όπου να είναι. Και μετά μα ρώτησαν, ναι, πώ το. τον ξεσκίσαμε έτσι, ρε, τι, τι, τάπα του ρίξαμε εκεί. Light. Ο τύπο θα βγει και θα είναι στη Γερμανία. Δεν θα έχει καταλάβει καν, θα έχει φύγει από τρίκα, θα έχει φύγει από τα σύνορα. Μπράβο μα, μιλάμε τώρα για, για πλακαδόρου μεγάλου, ρε. Προ μικρή υπεράσπιση μα ήταν σε εποχέ που οι φάρσε δεν ήταν πολύ ψηλά. Ήταν, ρε, επειδή μου βαθιά 90s, δηλαδή δεν είχε βγει ακόμα φουσέκη. Αυτό που ξέραμε εμεί οι τηλεφωνικέ φάσει τότε ήταν. Έπαιρνε τηλέφωνο κάποιο σε έναν άκυρο αριθμό, το σήκωναν από εκεί, έλεγε Καλησπέρα, λέει, Γεια σου. Είναι εκεί ο Γιώργο, έλεγε Ποιο Γιώργο. Βέβαια, βγάζει το διάλογο, χάπ και το έκλειναν. Αυτό ήταν, δηλαδή. Το έρε, ε, 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 απλά έβριζε. Αυτό ήταν ε, φάρσα. Σου λέω Τι φάρσα έκανε, καλά την πα. Ε, με πήρε το σήκωσε, έγινε το σήκωσε, τον έβριζα. Λέει, μα τι τρελή φάρσα, πώ του την έφερε έτσι εκεί πέρα, τι φοβερό, μπράβο, μπράβο ήταν αυτέ οι εποχέ. Οπότε προ υπεράσπιση μα, μικρή, ήμασταν ε, και μικρή σε ηλικία, αλλά και αυτά ήταν και τα ερεθίσματα που είχαμε. Δεν είχαμε κάποιο άλλο μεγάλο ερεθίσμα για να πω, Α, οκ, okay, έγινε αυτό. Λοιπόν, τώρα στην επικαιρότητα, πέρα από το γεγονό ότι συνεχίζουμε και έχουμε ένα πόλεμο κανονικά μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη, εκεί πέρα έχει γίνει χαμό. Μπαίνουν μέσα, πεθαίνει κόσμο καθημερινά. Ψάχνουμε να βρούμε πόσοι αθώοι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν από την Παλαιστίνη για να εσωφαρίσουν του αθώου ανθρώπου που πεθάνουν από το Ισραήλ. Ποιο είναι αυτό το σημείο, δοκιμάζουμε. Ξέρεις, η επιστήμη θέλει πείραμα, μου, επειδή μου, σου λέει κάτσα, δούμε πόσου πρέπει να σκοτώσουμε, πόσα νοσοκομεία να ρίξουμε, πόσο ρεύμα να κάνουμε, πόσου Παλαιστίνου να σηκώσουμε από το σπίτι μέχρι να εσωφαρίσει αυτό που έκανε η Χαμά. Ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη φάση. Πρέπει να πω συνεχίζει το πόλεμο κανονικά, αλλά ε, ακόμα και σε αυτό το απίστευτο κλίμα κατάφερε στην Ελλάδα να κλέψει τη συζήτηση τις τελευταίες μέρες δηλαδή φαντάζομαι τώρα για πόσο, για πόσο, σημαντικό πολιτισμικά γεγονός ας πούμε ήταν που κατάφερε να, να, επισκιάσει ακόμα και το πόλεμο στη Γάζα βέβαια είναι και η ανθρώπινη φύση σε αυτό το μέσα αλλά είναι απλά δεν δηλαδή, αντέχει έχω συζητήσει αυτή την ανθρώπινη ανάγκη του να ξεφύγει πάρα πολλέ φορέ εδώ σε αυτό το podcast και που στα Skyrim επειδή μου κάτι υπάρχει ένα θέμα που είναι τεράστιο δηλαδή, είτε είναι οι φωτιές είτε είναι ένας πόλεμος που γίνεται κάπου είτε είναι ο COVID και η Sky, επειδή είναι μεγάλο θέμα και Δικαίω και αναγκαστικά είναι το νούμερο ένα πράγμα τη επικαιρότητα. Κάθε μέρα μόνο αυτό συζητά με όλου, αυτό βλέπει παντού, είσαι σε φάση να συμβαίνει και μετά, μετά από λίγο για να αντέξει, απλά κάνει ένα check out. Νοητό, δηλαδή και συμβαίνει σε όλου και, και, σε προσωπικό επίπεδο και σε πιο συλλογικό επίπεδο. Φεύγει λίγο από την, απ την, επικαιρότητα και λε τώρα, καμιά φορά σου τα σκάει, λε έγινε αυτό, γίνεται ακόμα. Τι έγινε, γιατί θυμάμαι ήταν πολύ χάλια και λες, α γίνεται ακόμα, απλά αποφασίσαμε, ξέρει, δεν αντέχουμε άλλο, ρε παιδί μου. Είναι σαν να κουμπά το χέρι σου πάνω σε ένα μάτι που καίει, ε, θα το θα τυνάξει το, θα το, πίσω. Δηλαδή, άμα σε καίει το άλλο, άμα σε πονάει, ρε παιδί μου, κάτι που γίνεται, αντανακλαστικά το σταματά. Και έτσι γίνεται με πάρα πολλά θέματα. Νομίζω ότι η αποτράβηξη από την πλήρη επικαιρότητα, από το κέντρο τη επικαιρότητα που έγινε από τον πόλεμο, είναι γιατί είμαστε φάσει, δεν αντέχουμε άλλο. Θα, θα μπω, θα δω το εκάστοτε post, μα άλλο ένα παιδάκι νεκρό, ρε παιδί μου. Θα στεναχωρηθώ, θα κάνω τα like μου εκεί πέρα, αλλά ξέρει κάπω πρέπει να κάνω check out. Κάποιο να κάνω τσεκά πρέπει να αντέξω γιατί θα έρθει το επόμενο χτύπημα στα σφαλιάρα και θα πρέπει να έχω λίγο να έχω συγκεντρώσει λίγο θετική ψυχολογία να μην το φάω κι αυτό. Έτσι. Μπορεί λοιπόν να είναι κι αυτό, αλλά σίγουρα το ότι έφυγε η γάζα από την επικαιρότητα για λίγο, ένα μεγάλο κομμάτι είναι επίση ο θάνατο του Μάθιου Πέρι, γνωστό στον περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο από τη φάση του που έκανε, έπαιζε σε μια μικρή σειρά, δεν ξέρω αν έχετε πετύχει που έκανε επεισοδιάκι μια μικρή σειρά που λεγόταν φιλαράκια στα ελληνικά λοιπόν, ακούγεται λίγο, έχει μια μιζέρια ρε λοιπόν, το French κάπως χτυπάει στα αγγλικά, εδώ το φιλαράκια είναι λίγο ξέρω, κάτι φιλαράκια από το στρατό. Οπότε. δεν θα πει Ποτέ κανένα σου καλό φίλο, δεν θα είναι ο άλλο ο καλό σου φίλο που τον ξέρει από το δημοτικό, το έχει εμπιστευτεί τα πράγματά σου. Ο τύπος που θα, θα φά και μια σφαίρα γι' αυτό, δεν θα το πει ποτέ, Α, φιλαράκι. Α, μα τον λε φιλαράκι, ρε παιδί μου, ξέρει αυτό το υποκοριστικό που μπαίνει εκεί πέρα, τον ρίχνει από την κλίμακα. Δηλαδή, άμα έρθω εγώ και σου πω. Ε, Ποιο είναι αυτό, είναι ένα φιλαράκι. Είδα να πει είστε αγαπημένοι, ξέρω εγώ πάρα πολύ. Είναι ο, ο καλύτερός καλύτερο σου φίλο. Έξερε, Α, ήταν ο καλύτερο σου φίλο, τον έλεγα φιλαράκι, ξέρω εγώ. Και το φιλαράκι είναι αυτό, το βέβαια. Ε. Οι τύποι που έβγαινε στο στρατό και μετά μόλι τελείωσε ο στρατό, δεν του ποτέ. Αυτοί είναι φιλαράκια. Ο τύπο που τα μόνα πράγματα που έχετε στη συνομιλία σα στο Messenger είναι χρόνια πολλά Σταύρο, χρόνια πολλά Θωμά. Μιλάτε μόνο σε γιορτέ και αργεί. Αυτό είναι φιλαράκι. Ο τύπο που ναι, μεν τον ξέρει, γνωρίζεστε, ρε παιδί μου, έχετε αλλάξει λίγο κουβέντε, αλλά άμα θα τον δει στο δρόμο, θα κάνει ότι δεν τον είδε και θα, θα πα από την άλλη, μήπω δεν τον πετύχει, αυτό είναι φυλαράκι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι φυλαράκι, δεν είναι η καλή φάση. Παρ' όλα αυτά, έτσι έμεινε γνωστό στην Ελλάδα. Τα φυλαράκια είναι μια σειρά ε, αμερικάνικη, η οποία όμω έχει ένα τεράστιο πολιτισμικό impact, ε, πρωτοφανέ, δηλαδή έχει μια παγκοσμιότητα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, τη φτιάχνω εγώ αυτή τη στιγμή για να χρήσιμο, γιατί θέλω αυτή ακριβώ τη λέξη, αυτό είναι το νόημα που θέλω να περάσω. Έχει μια παγκοσμιότητα αυτή η σειρά. Πώ λέμε παικτικότητα, όταν άλλο σου παίχτη είναι καλό και θε να πει ότι τι ταλέντο έχει αυτό, λε που έχει μια παικτικότητα τρελή. Έτσι και αυτή η σειρά έχει μια τεράστια παγκοσμιότητα, αλλά πέρα από το πόσο σημαντική ήταν και για το αμερικάνικο κοινό και για την κομμωδία και για τα sitcoms και πολιτισμικά και η ήπια ισχύ τη Αμερική που προβάλλει μπλα 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 είναι, έχει ένα ξεχωριστό κομμάτι στην κατάφερε να έχει ένα ξεχωριστό κομμάτι στην ελληνική κουλτούρα σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν τα streaming δεν υπήρχαν Netflix, δεν υπήρχαν αυτά δεν υπήρχαν ένα σωρό streaming υπηρεσίες που τις πληρώνεις όλες σε μηνιαίο επίπεδο και μπαίνει μία φορά το μήνα μέσα και λες πω δεν έχει τίποτα γιατί το έχω κρατήσει αυτό δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα τότε ήταν η εποχή που αυτό είναι, α, ό,τι βλέπει, ό,τι έχουμε εδώ πέρα, τι έχουμε, αυτό έχουμε, αυτό θα δει. Τι είναι επαναλήψει από μια σειρά από τα 90s για, για χιλιοστή φορά, ε, αυτά θα δει και θα πει και ένα τραγούδι. Τι σου λέει το Σταρ, σου λέει Σε έχω, φίλε, θα σε φτιάξω εγώ, θα σου φέρω εγώ αμερικάνικε σειρέ, ψιλορέλεβαν κιόλα, παίζουν ακόμα, έχουν ακόμα, δεν σου φέρω ό,τι σειρά βρήκα από τα αζήτητα με 5 ευρώ. Ολόκληρη σεζόν, τα βρήκα αυτά, αυτά, αυτά που βρίσκει κάτι DVD που μπαίνει στον κοτσόβολο και έχει κάτι DVD, ένα κουτί που λέει DVD, τζάμπα, ό,τι πάρει ένα ευρώ, ρε παιδί μου, δεν σου φέρω, σου φέρω σειρά, ωραία. Να δει, να σου εξηγηθώ, δεν έχω κάνει ποτέ εγώ μια σειρά που να βλέπετε, δεν, δεν επιχειρώ καν που να κάνω μια σειρά τα 10 χρόνια. Και τι, τι έχει να θυμάσαι από μένα, σαν star, σαν ελληνική σειρά, ξέρω εγώ, το κλειδί, με ποιο ήταν ο Φιλιππίδη έπαιζε. Ά, ωραία επιλογή, έναν ηθοποιό βάλαγε και φύγει και ήταν ο Φιλιππίδη, βράζει χαρακτήρια. Μια θυμάμαι τώρα κάτι, κάτι βλάκι, ουλες, ρε παιδί μου τέτοιε. Αλλά σου λέει σε έχω πάρε πάρε δες φιλαράκια Δες Monk δες Dr. House ξεστραβώσου, σου ξεστραβώ σου βλάχο έλεγε το Star Δεν το, το έλεγε με αυτά τα λόγια Επειδή μου τέλος πάντων προσπαθούσε να μην είναι τόσο ρατσιστικό Αλλά, αλλά παρόλα αυτά επειδή μου αυτή ήταν η φάση του Και κατάφερε και δημιούργησε ένα πράγμα ένα, Μια τελετουργία με την οποία είναι φοβερό πόσο κόσμο σε πανελλήνιο επίπεδο ταυτίζεται. Αυτό το, το Σάββατο, το μεσημέρι, φιλαράκια, που ήταν η απόδρασή σου, ήταν η σειρά που έλεγε με το φαγητό, ήταν η σειρά που σε έμαθε να πρέπει να βλέπει κάτι όταν τρώ, γιατί έπαιζόταν εκείνη ακριβώ την ώρα που χάζω έτρωγες. Όλοι, όλοι, όλοι θυμούνται με αυτή την νοσταλγία Όλοι, όλοι οι άνθρωποι αυτή τη γενιά, δηλαδή με εμά περιπτώσει τη δικιά μου γενιά, προφανώ νεότεροι και παλιότεροι δεν το πέρασαν αυτό, αλλά όλοι οι άνθρωποι αυτή τη γενιά έχουν μια ιστορία να σου πούνε πώ ακριβώ βλέπανε τα φιλαράκια, τι ακριβώ κάνανε, είναι Εννοσταλγική εικόνα. Και σε αυτή τη σειρά, ρε παιδί μου, που είχε αυτό το, το πολιτιστικό αντίκτυπο, α πούμε, ρε παιδί μου στην Ελλάδα, από attacks που χρησιμοποιούν οι millennials ακόμα και σήμερα, από διαμόρφωση χιούμορ που για πάρα πολλοί κόσμο ήταν το μοναδικό sitcom που είχαν δει για πάρα πολλά χρόνια κτλ. Από όλη αυτή τη σειρά, ξεχώριζε, αν όχι σε όλου, σε μεγάλο ποσοστό, θα τολμήσω να πω σε μεγάλο ποσοστό, ο χαρακτήρα με τον οποίο ταυτίζονταν οι περισσότεροι άνθρωποι, ο χαρακτήρα με τον με οποίο συμπαθούσαν με έναν υποδόριο, ανεξήγητο λόγο που τους έκανε να το συμπαθήσουν ήταν ο Τσάντλερ Μπίνγκ του Μάθιου Πέρι. Και το ξέρω ότι και ο ίδιο δεν ψινόταν ιδιαίτερα να, να είναι η κληρονομιά του, η μοναδική ο Chandler B για ένα χαρακτήρα που έκανε σε μία από τι σειρέ που έπαιξε. Και έχει κάνει όντω και πολύ ωραία πράγματα που μπορείτε να τσεκάρετε. Έχει κάνει και ωραίε ταινίε. Έχει κάνει και το Studio 60, που είναι μια σειρά την οποία και εγώ για χρόνια δεν την είχα δει, γιατί την ξεκίνησα τώρα. Και είναι πραγματικά μια σειρά που μα αλατρεύεται σόρκιν και τον τρόπο που γράφει χαρακτήρε και τον τρόπο που γράφει διαλόγου. Είναι μια σειρά που μπορείτε να τσεκάρετε το Studio 60, ο Μάθιου Πέρι είναι φανταστικό σε αυτή τη σειρά. Αλλά όσο κι αν δεν ήθελε ο μάθιο Πέρι να ταυτιστεί στις συνειδήσεις πάρα πολύ κόσμου με αυτό το χαρακτήρα έγινε σε μεγάλο βαθμό και για αυτό το λόγο, για αυτή τη σημαντική θέση που είχαν στην νοσταλγία και στην καθημερινότητα και στην τελετουργία του καθενός στα φιλαράκια και ο ίδιος κατ' επέκταση ο Μάθιου Πέρι πάρα πολλοί κόσμοι στεναχωρήθηκε το πήρεξε είναι αυτό το... και ένα πράγμα, ένα πρωτόγνωρο συνέστημα για millennials γιατί ξέσαι, οι, οι boomers και οι Gen Xers τα έχουν φάει αυτά. Οι μπάντε που ακούγανε, οι ηθοποιοί που βλέπανε έχουν πεθάνει, πάει, εξαφανιστεί τώρα. Είναι σκόνη, ελάχιστοι ζουν ακόμα και αυτοί είναι ραμολιμέντα. Την έχουν περάσει τη φάση. Την έχουν περάσει και την έχουν ζήσει. Και κυρίω την έχουν αποδεχτεί. Ότι, ο πάει, αυτοί οι άνθρωποι που βλέπαμε εμεί όταν ήμασταν νέοι, πάει, τώρα δεν υπάρχουν, τι να κάνουμε, γεράσαμε εμεί. Δεν το έχουμε ζήσει μιλένιος, δεν το έχουν ζήσει αυτό τρελά Το έχουν ζήσει σε ένα μικρό βαθμό, έχουν πεθάνει κάποια Αλλά είναι πριν τι ώρε του Είναι αυτή η ψευδέστη της εξαίρεσης Που έχει όταν πεθαίνει κάποιος νεότερος Αλλά κακά τα ψέματα, σιγά σιγά Θα αρχίσουμε να του βιώνουμε και εμείς αυτό Και σε βαρά ρε, παιδί μου Λένε ο τάδε τύπο που τον έβλεπε σε εκείνη τη σειρά όταν ήσουν μικρό, τον θυμάσαι. Ναι, πέθανε. Κλασ, οκ, okay, θα πεθάνω κι εγώ. Αυτό μου λε. Πρακτικά αυτό μου λε. Δηλαδή, είναι, είναι κάτω. Άμα, άμα αρχίσουν να πεθαίνουν οι άνθρωποι που βλέπαμε, οι σειρέ που αναγνωρίζαμε, οι μπάντε που ξέραμε και αγαπήσαμε, είναι σαν να μας λε μια ολόκληρη γενιά: Πάτε στο διάλογο. Τώρα τελειώσατε, είστε τελειωμένοι. Θα πεθάνετε όλοι. Μπορεί φυσικά και απλά να σου λείπει ένα καλλιτέχνη, ένα ηθοποιό, ένα μουσικό που αγάπησε πάρα πολύ, αγάπησε τη δουλειά του, ταυτίστηκε. Με τη δουλειά του, γέλασε, έκανε δεν ξέρω, θυμάσαι να στο Μπορεί να είναι και το οτιδήποτε. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι βγήκαν κάποιοι άνθρωποι και πένθησαν το Μάθιο Πέρι, ο καθένα για τους δικούς του δικού του λόγου, και μετά έγινε αυτό ο φαύλο κύκλο του ίντερνετ. Βγήκαν αυτοί να, να βγήκαν οι άλλοι ότι γιατί θρυνείτε, τι κάνετε, πεθαίνει κάθε μέρα τόσο κόσμο και κλαίτε τώρα για αυτόν. το Τέκη λε και τον ξέρατε και δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί δεν στεναχωριέστε που πεθαίνουν στη Σομαλία παιδάκια και στεναχωριέστε που πέθανε ο Μάθιου Πέρι και δεν ξέρω και εγώ τι. Και μετά θα βγουν οι αυτοί να του κράξουν πάλι πίσω και γενικά θα είμαστε ένα διαρκέ, αυτό. Καυγά να υπάρχει, αυτό είναι το ζητούμενο. Απλά να κραζόμαστε. Με άμα κραζόμαστε, είμαστε καλά. Και αυτό που θέλω να πω σε αυτή την περίπτωση και σε πάρα πολλέ περιπτώσει, το λέω πάρα πολύ συχνά νιώθω, μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να κάνει ό,τι θέλει με τα πράγματα που θέλει να κάνει, εφόσον ξέρεις, δεν πατάνε νόμου, δεν πατάνε δικαιώματα, δεν πατάνε δεν στρέφονται με μίσο ενάντια σε κάποια ομάδα, ξέρω. Αν, αν εξαιρέσει αυτέ τι περιπτώσει, ρε παιδί μου, που λε, που πάει στο διάλογο, προστατεύονται και από τον νόμο, μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο γενικά να κάνει ό,τι θέλει. Και αν το σχολιάσμα άμα θέλουμε. Δεν σου λέω να λέμε, Α, δεν μ' αρέσει αυτό ή αυτή έχω την άψη. Αλλά αυτό το μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο. Μην για... Άρα, μα το κόψουμε. Τι λέτε κι εσεί. Αλλά αυτό το πάει, τόσο κόσμο πεθαίνει κάθε μέρα και εσύ στεναχωριέστε για το Μάθιου Πέρι, δηλαδή σε, λι, περισσότερο αξία έχει η ζωή του από ζωέ των παιδιών ή αμάχων που πεθαίνουν. Ωραία, πώ θα σου φαινόταν να έρθω να σου το πω αυτό για τη μάνα σου, γιατί και για τη μάνα σου ισχύει, και δεν, δεν προσπαθώ να κάνω mom joke. Πώ θα να πεθάνει η μάνα σου, ένα άνθρωπο, ένα φίλο, ένα άνθρωπο που έχει αξία για σένα, για το δικό σου οποιοδήποτε λόγο, επειδή μου είναι αυτό, και άρθα να σου πω εγώ καλά τώρα για του φίλου σου που πέθανε ρε. Τόσα παιδάκια πεθαίνουν κάθε μέρα στην Αφρική Τόση άμαχη Δηλαδή πρακτικά μας λες ότι ο φίλος σου Είναι πιο πάνω από τα παιδάκια που πεθαίνουν στη Γάζα Δεν θα έπρεπε να κλέτσια για του φίλου Θα έπρεπε να κλέ για αυτούς Πώ σου θέλω να το πει, Πώ υπερβολικό, εγώ το φίλο μου το ξέρω. δεν θα κάτσω τώρα να πω για ποιο λόγο για κάποιον που πέθανε. Είτε τον ξέρει είτε όχι. Και στο κάτω-κάτω δεν σου ζήτησε κανένα. Δεν, δεν, έπεσε τριήμερο εθνικό πένθο και πρέπει όλοι να βγούμε έξω και να κλαίμε για το μάθημα. Πέρα, μα δεν σε άγγιξε ένα, μπορεί να μην σε άγγιξε, ρε παιδί μου. Δεκτότατο. Μην κλάψει. Άσε σε μένα να κλάψω. Άσε σε μένα να γράψω ένα συγκινητικό στάτο. Άσε σε μένα να κάνω ό,τι θέλω γενικά, ρε παιδί μου. Ξανακαταλήγω εκεί πάλι στο, στο ίδιο πράγμα. Φάση. Α, α με ήσυχο και εμένα. Άσε ήσυχο και του άλλου. Παρατάτε μα λίγο γενικά, ρε παιδί Με τη φάση που πρέπει να ελέγξετε τι θα κάνουμε από το τι θα γράψουμε, το τι μουσική θα ακούσουμε, τι πένθο θα έχουμε και αν θα πρέπει να το έχουμε. Ή μην νιώσω και ένοχο που θέλω να πενθήσω έναν καλλιτέχνη που μου αρέσει. Και μετά αρχίζουμε πάλι και μπαίνουμε σε κριτήρια ποιότητα. Μετά ξέρεις, έρχεται το άλλο ρε παιδί μου, τύπο με το που το γούστο του είναι το συμπαντικό γούστο. Δηλαδή η αλήθεια, η δικιά του, η αλήθεια που βιώνει αυτό είναι η συμπαντική αλήθεια. Πάρα πολλοί φιλόσοφοι και κοινωνιολόγοι και γενικά θα, άνθρωποι θετικών επιστήμων παλεύουν χρόνια να βρουν ποια είναι αυτή η μία απόλυτη αλήθεια γιατί την έχει αυτό. Γι' αυτό δεν μπορούν να τη βρουν όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι, γιατί ο Μάκη από το Παγκράτη έχει όλη την αλήθεια ρε αυτός την έχει πάρει όλη και την κρατάει εκεί πέρα και μας τη δίνει σε κάνα status στο facebook σε κάνα σχόλιο που μας κράζει και μας λέει αυτό είναι καλό αυτό δεν είναι καλό και του λες ρε φίλε ρε μάκι γιατί κάθεσαι απάνω στην αλήθεια ρε φίλε έχεις την αλήθεια έχεις τη συμπαντική αλήθεια την απόλυτη αντικειμενική αλήθεια χωρίς αμφισβήτηση και την κρατάς και μα έρχεσαι απλά να μας τη γράψεις σε κάνα κραξιματικό σχόλιο δώστη μας ρε φίλε, την ψάχνει κόσμος ρε Ρε Μάκη την ψάχνει κόσμο την απόλυτη αλήθεια εσύ την είχε, εσύ έχει το, το απόλυτο αισθητικό κριτήριο. Και τελικά είναι ο Μάκη το είχε, μου και έρχεται να σου λέει ότι. E, oh, δεν είναι καλά τα φιλαράκια. Τελείωσε. Ε, ε μα αφού το λε εσύ, δεν χρειάζεται το ψάξουμε. Τώρα, το ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έχει παιχτεί σε πόσε χιλιάδε χώρε, το βλέπει κόσμο, το λατρεύει, μνημονεύεται από, από ειδικού τη τηλεόραση. Σαν μια από τι πιο σημαντικότερε σειρέ όλων των εποχών. Κόσμο βγελάει, κάνει ράνι, ρε παιδί μου. Ε, αυτά θα τα κάνουμε όλα στην άκρη. Είναι ένα από τη μία μεριά όλα αυτά. Και από την άλλη μεριά η γνώμη σου. Και καταλαβαίνω, εντάξει, τώρα ε, με τέτοια αποψάρα που έχει, ρε φίλε, καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να λε, εντάξει, δεν μπορώ, ρε φίλε, να βάλω τώρα τη γνώμη μου από κάτω. Τι να κάνω, η γνώμη μου είναι ανώτερη από όλα αυτά. Δεν θα μπω καν σε συζήτηση του στυλ, κάτι μετροπαθή φλόρη κάτι φλόρι τώρα, κάτι βουτυρόπεδα, θα πούνε ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω την αξία του σε κάποια επίπεδα. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να αρέσει σε κάποιον. Το βλέπω ή δέχομαι να αρέσει σε κάποιον. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει γιατί βρίσκω αυτά τα. Κάποιοι λένε κάτι τέτοια. Όχι, τι, τι είναι αυτά. Αυτά είναι φλωριέ τεράστιε. Το θέμα είναι να έρθει να μπει να ακυρώσει τα πάντα, να ακυρώσει τι εμπειρίε όλου του κόσμου. Να πει, να σαν άντρα. Αυτά τώρα μην κάνει τέτοια. Μην είστε χλεχλέδε, μην είστε ρόμπε ξεκούμπατε θα ανοίξουμε συζήτηση τώρα με τον άλλο να μια σειρά είναι καλή. Όχι, όχι, μπείτε κατευθείαν με κλωτσιά στο λαρίγκι. Όχι, αυτή η σειρά δεν είναι καλή. Μπαμ, τελείωσε, δεν θα έπρεπε να σ' αρέσει. Το είπα εγώ, γεια σας, Μάικης Παγκράτη, καλησπέρα σας. Γι' αυτό είμαι σε φάση γενικά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό επιστρέφω πάλι στο. Το ξέρω ότι το επιχείρημά μου δεν ακούει καν σοβαρό επιχείρημα είναι πιο πολύ μια προτροπή, μια χαλαρή προτροπή. Ότι τύπου, δεν αφήνουμε ένα τον άλλον ήσυχο για να του αρέσει ό,τι του αρέσει του καθένα, να το του αρέσει ότι, να, να μην έχουμε μια, ένα τέτοιο δογματισμό, μια τέτοια αποψάρα που θέλουμε με το ζόρι οπωσδήποτε να επιβληθεί σε κάποιον άλλον. Να έχει πετά επειδή μια πρόθεση. Τώρα ο καθένα σα κάνει ό,τι θέλει. Κάποιο όμω που δεν επηρεάζεται από την κουβέντα για το αν πρέπει να έχει πένθο ή δεν πρέπει να έχει ή τι να σου αρέσει ή να μην σου αρέσει και συνεχίζει εκεί ακάθεκτο στη δικιά του πορεία που έχει χαράξει μόνο του είναι ο Νίκο Ευαγγελάτο. Που δεν έχει αφήσει event για event, τίποτα ρε παιδί μου. Δεν τι γίνεται, πόλεμο. Θα κάνω CGI μέσα σε πόλεμο, φωτιέ, θα, θα, βγαίνω μέσα από φωτιέ, σαν το σατανά. Πέθανε ο Μάθιου Πέρι, θα κάνω ένα CGI που θα μέσα στα, θα περπατάω και θα είμαι μέσα στο Central Perk. Την καφετέρια από τη σειρά, τα φιλαράκια. Σε αυτό το, σε αυτό το σημείο εδώ που έχουμε φτάσει, ποιε είναι οι πιθανότητε να μην έχει δει τα meme που κάνουν, να μην έχει δει τι λέει όλη η Ελλάδα για τη φάση του. Ποιε είναι αυτέ οι πιθανότητε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, νομίζω πλέον απλά κυνηγάει το meme ο τύπο. Έχω την εντύπωση ότι εδώ και αρκετό καιρό έχει πλήρη συνείδηση ότι αυτό το πράγμα που κάνει είναι γραφικό, και δεν εννοώ το γραφικό του CGI, εννοώ είναι γραφικό, ρε παιδί μου, σαν την αράχοβα. Αλλά ο τύπο δεν ενδιαφέρεται ή δεν είναι ενδιαφέρεται είναι σε φάση. Εγώ θέλω να του ζήσω πάντα. Ήθελα να έχω στην από μικρό παιδί. Έλεγα θέλω να περπατάω μέσα σε μικρά υποβρύχια και φανταστικέ καφετέρειε από σειρέ. Ή είναι σε φάση έτσι είστε. κράζεις Κράζει, θαυμάζει. Θα συνεχίσω, θα, θα το κάνω 10 φορέ χειρότερο. Δεν θα σα αφήνω σε χλωρό κλαρί. Θα φτιάξω ένα green room και θα κάνω σκηνέ δράσει κανονικά. Θα με βλέπετε, θα λέω, ξέρω εγώ, Α, οι ληστέ μπήκαν σε ένα σούπερ και επιτέθηκαν και θα επιτίθουμε στου ληστέ και θα του αφοπλίζω κανονικά. CGI, όλο Marvel, Blockbuster. Θα πληρώνετε να το δείτε στον κινηματογράφο, ρε, κανονικά. Κάντε meme, όσα, όσο περισσότερα meme κάνετε, τόσο περισσότερο με πορώνετε να συνεχίσω να κάνω βλακίε. Δηλαδή είμαι σίγουρο ότι είναι σε αυτό το σημείο πλέον. Επίση, το ξέρω ότι μιλάμε είναι η λιγότερο σημαντική είδηση που υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή η επικαιρότητά σα και έχει περάσει και μέρε από το ΙΠΑΗΝ, αλλά τώρα το είδα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σα. Πριν από κάμποσο καιρό, πριν από κάμποσε εβδομάδε, δεν ξέρω πόσο, δεν είναι πάρα πολύ καιρό πριν, είχε γίνει ένα περιστατικό που ένα 38χρονο κάπου στα νότια προάστια εδώ Αθήνα ε, πήρε μια κοπέλα με 15 χρόνη, την έκλεψε με το τζιπ, την απήγαγε, υπήρχε ένα, η λέξη που χρησιμοποιούνταν στα άρθρα ήταν απαγωγή, την απήγαγε και τι έγινε και πού είναι και τους ψάξαν και τους βρήκαν και μετά κάπου την έχασα αυτή την ίδια, ήταν οκ okay, η κοπέλα, την βρήκαν, την πήραν πίσω, τον συνέλαβαν αυτόν και λες τώρα ο κλασικός τύπου που δεν ξέρω αν όμως να την πουλήσει ήθελε κάτι άλλο πιο σοκαριστικό οκ δι, κλασικό. Okay, ο κλασικός εγκληματία τύπος περίεργο. Και διαβάζω, πετυχαίνω πριν από μια-δύο μέρε και θέλω να το μοιραστώ μαζί σα. Λέει ανατροπή, λέει, στην υπόθεση του 38χρονου που απήγα για τη 15χρονη. Και λέει, λέει, τι ανατροπή μπορεί να έχει, δεν δηλαδή, είναι, τι είναι η έκτη αίσθηση, είναι, ξέρω εγώ. Ένα τύπο απήγα για μια κοπέλα, δύο, δηλαδή, και τι ανατροπή μπορεί να παίζει. Και λέει μετά, διαβάζω το άρθρο και λέει, δεν την. Είδανε κάτι βίντεο, κάπου βρήκαν ένα βίντεο από τη στιγμή που μπαίνει αυτή στο αμάξι. Και ενώ αρχικά ξέραμε ότι την είχε ξαναγκάσει αυτό να μπει στα μάξι, τελικά δεν την είχε ξαναγκάσει. Μπήκε μόνη τη αυτή. Τι οκ, okay, αλλά οκ, okay, ανατροπή. Λέω, αλλάξαν τα δεδομένα από εκεί που νομίζαμε ότι είναι απαγωγή. Τώρα δεν είναι απαγωγή. Είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Μια τύπησα που μπαίνει σε ένα μάξι με έναν άλλον. Δεν, ξέρω τι είναι. Δεν τίποτα, ξέρω εγώ. Μια επιβίβαση. Μια ταρύφα ρε παιδί μου. Και λέω, αυτοί θα εννοούν την ανατροπή, ξέρω εγώ. Και παραλίγο να μην συνεχίσω να διαβάζω το άρθρο, να μην, αλλά με κέρδισε η πυρεία μου ότι, OK, αφού δεν την απήγα, γιατί έγινε μετά, γιατί έγινε τόρο, τι συνέβη, και αφού μπήκε μόνη τη μέσα. Λέει, υπάρχει λέει ανατροπή, διότι, λέει, φαίνεται, λέει η κοπέλα, ο λόγο λέει που την προσέγγισε αυτό ήταν ότι η κοπέλα είχε βίντεο του, τον τράβηξε βίντεο τη στιγμή που αφόδευε, έχεις δηλαδή να το πούμε έτσι πιο ομάδα, την προωθία, σε ένα χωράφι. Βγήκε λέει τον κεντρικό δρόμο, λέει αυτό, είχε λέει ένα κάποιο εταιρικό πρόβλημα. Βγήκε σε, σε ένα χωράφι έξω το δρόμο και τον έχει και η κοπέλα δηλαδή, του τράβηξε ένα βίντεο. Λέει και γι' αυτό λέει, πήγε, λέει, πήγα, λέει να δω τι θα κάνει το βίντεο. Και, ξέρεις, όχι απλά ανατροπή. Δεν του πιστεύω ότι είπα αυτή την υπόθεση βαρετή ότι τη συνέκρινα με την έκτη αίσθηση δεν έχει καμία σχέση με την έκτη αίσθηση είναι 10 φορές, 10.000 φορές καλύτερο είναι από τις καλύτερες ανατροπές που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου Δηλαδή φαντάζομαι όταν και το μάθανε λέει όταν έδωσε αυτό στην κατάθεση αυτό φαντάζομαι πώς θα είναι τώρα γιατί είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που κάνουν τέτοιου είδους εγκλήματα θα έχουν τις χειρότερες δικαιολογίες θα πετάνε ό,τι να είναι ρε φαντάζομαι σου πούνε ρε φίλε τι κάνει εκεί γιατί, γιατί απήγε μια 15χρονη, γιατί την έβαλε στο τζιπ σου, να την ξέρει και πού την πήγε. Λέει αυτό, ρε φίλε, Τε κατάλαβε με, είχε ένα βίντεο με μένα να χέζω σε ένα χωράφι κοντά στο δρόμο. Και θα, θα σήκωνε τα χέρια ψάχνω, θα έλεγα, τι, 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 να σου πω, ρε φίλε, δηλαδή, πιστεύω, ο μόνο λόγο που σε πιστεύω έτσι φαίνεσαι τελείω ηλίθιο, αλλά σε πιστεύω γιατί ποιο το σκέφτεται αυτό το πράγμα από μόνο του. Δηλαδή δεν εξυπηρετεί τίποτα απολύτω. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που κερδίζει με αυτό είναι να γίνει τέρμα ριζίλη και δεν δικαιολογεί οτιδήποτε άλλο έκανε από εκεί και πέρα. Και τι περίεργη υπόθεση είναι αυτή. Δεν ξέρω πώ τελείωσε. Δεν κατάφερα να βρω συνέχεια μετά από αυτό. Πως δηλαδή, πώ τελείωσε αυτή η υπόθεση. τι. Και τι τη είπε. Τι τη είπε. Ξέρω πήγε, δηλαδή, δηλαδή, το, Εκεί που έχει αυτό την είδε αυτήν. Να τον τραφάει το βίντεο και πήγε και τη είπε, τι θα ήθελα να ακούσω εδώ, ότι Ε, hey, κοπελιά, γεια σου, ξέρω εγώ, δεν δε σου έχουν μάθει οι γονεί σου να μην τραβά βίντεο όταν αφοδεύουν ξένοι σε χωράφια. Και του πει αυτή, Όχι, δεν μου το έμαθαν οι γονεί μου, γιατί αυτή είναι μια απίστευτα συγκεκριμένη, εντελώ απίθανη περίπτωση, όπου δεν χρειάζεται τα μικρά παιδιά να μάθουν αυτό το μάθημα. Ότι, Α, μην μη το κάνετε αυτό, δεν, δεν προειδοποιεί κανένα γι' αυτό, γιατί δεν περιμένει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ στην ιστορία. Ναι, δεν ξέρω πώ πήγε αυτό ο διάλογο και τι έγινε τελικά, αλλά, αλλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα, ξέρετε, για κάτι τέτοια είμαι εγώ εδώ. Τέλο πάντων, ρε παιδιά, να είστε καλά. Αυτά είχα να σα πω αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη. Θα σα ξαναπώ. Πάνω να πληρώσω και λογαριασμό. Τώρα έχουν μαζευτεί λογαριασμοί. Και οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου. Αλλά τώρα τι φίλο να γίνει με τη ΔΕΗ και την ΕΙΔΑΠ Δεν ξέρω πώ πάει αυτό. Πάνω να του πληρώνω τώρα και είναι. δεν ξέρω πώ. Με πιάνει η καρδιά μου, ρε γαμώτα, Τα εκεί τα λεφτά σου. Όταν έχει καιρό να πληρώσει λογαριασμό, έχει τα λεφτά σου μέσα στην τράπεζα και μαζεύονται και τα βλέπει. Και έχει αυτή την σου ότι Α, έχω λεφτά μέσα. Αλλά είναι λεφτά δεν είναι δικά Είναι πρακτικά είναι μελλοντικά λεφτά τη, δεν δηλαδή είναι ενδυνάμει λεφτά των λογαριασμών σου, δεν δηλαδή είναι δικά σου. Εσύ, εσύ είσαι ένα μεσάζοντα ανάμεσα στον τύπο που συμπληρώνει και του λογαριασμού σου. Ε, τα λεφτά σου εσύ τα, 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 τα δίνει, να τα κρατήσει λίγο, να τα φυλάξει λίγο μέχρι να τα, να τα στείλει στου λογαριασμού και στο ενίκιο. Δηλαδή, μετά εξαφανίζονται. Και είναι πάρα πολύ σοκαριστικό το πώ εξαφανίζονται. Το πώ εξαφανίζονται, δηλαδή είναι. Μπορεί να κάνει ένα μήνα δύο μήνε, τρει μήνε να μαζέψει μερικά λεφτά στην άκρη, να τα έχει εκεί πέρα. Καλέ, Α, οκ, έχω ένα ποσό τώρα, νιώθω λίγο μάγκα. Ξέρω εγώ, με δουλειέ μηνών να κουράζει κάθε μέρα καθημερινή εργασία. Γι' αυτά και μετά πα, ξέρω εγώ, και ξέρω εγώ 700 ευρώ, 800 ευρώ, ένα χιλιάρικο πόσο θα βγουν οι λογαριασμοί σου, όλοι μαζί, ξέρω με νίκια και τέτοια. Πατά ένα κουμπί και πάπ, έφυγαν ρε. Κλε πω ρε φιλέ να μην έκανα να τα μαζέψω αυτά τα λεφτά. Έξι μήνε τα μαζεύω τώρα στην άκρη και με ένα κλικ εξαφανίστηκα. Δηλαδή θέλω κάτι, θέλω οι συναλλαγέ να γίνονται με έναν τρόπο να νιώθω λίγο κι εγώ ότι έγινε κάτι σημαντικό, ρε φίλε. Ότι έφυγε ένα σημαντικό ποσό από την τράπεζά σου, Θωμά. Θα το κλάψουμε, θα, έχει ένα, θα βγει κάτι, θα είναι μια διαδικασία. Δεν θα είναι ένα κλικ άντε, για άντε γεια, Θωμά, έφυγαν έτσι πέντε εκατοστάρικα στη ΔΥ. Είναι πολύ σκληρό αυτό για μένα. Θέλω να βλέπω ότι τα λεφτά μου πιάνουν τόπο, ρε παιδί μου. Να, να, τα κλάψω, να έχω ένα, μια περίοδο αρκετή να θρυνήσω κάτι. Τι είναι αυτό, άντε σα. Τέλο πάντων, αυτό πάω να κάνω τώρα, αυτή ευχάριστη δουλειά. Ελπίζω να μην έχετε λογαριασμού καθόλου αυτό το μήνα, να του έχετε πληρώσει ήδη όταν ακούτε αυτό το podcast. Βέβαια δεν γίνεται, γιατί αυτό το podcast θα βγει δύο του μήνα, οπότε ναι. Τέλο πάντων, την πατήσατε κι εσεί, την πάτησα κι εγώ, δεν πειράζει. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα σα δω να τα έχετε πληρώσει όλα και να είστε ωραίοι, χαλαροί, χωρί λεφτά στην τράπεζα, αλλά χαλαροί τουλάχιστον. Λοιπόν, γεια σα.